σαν άνθρωποι θα πρέπει να ξεσηκωθούμε, να μπορέσει να πάρει τα σπίτια του πίσω, να μην αφήσουν κανένα να μένει έξω. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, υπερασπιζόμενοι το σπίτι μιας οικογένειας, την οποία τη βγάζουν έξω από αυτό. Αντιμετωπίζουμε για ακόμα μια φορά τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, όπου δεν ενδιαφέρεται για το αν μπορεί να ζήσει κάποιος ή όχι, και βέβαια στη βαρβαρότητα των τραπεζών και των φάτς, οι οποίοι ξεσπιτώνουν τον κόσμο. Τα σωματεία των συνταξιούχων, τα σωματεία του επισυντισμού, ο σύλλογος γυναικών. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε ακριβώς σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο μιας οικογένειας που δεν έχει στην ουσία στον ήλιο μοίρα. Για άλλη μια φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα οικογενειών και στο Δήμο Θέρμης, όπως βέβαια σε όλη την Ελλάδα, με ζητήματα, βασικά ζητήματα επιβίωσης, με οικογένειες που δυσκολεύονται να ζήσουν στην καθημερινότητα και από την ακρίβεια ακόμα να έχουν θέρμανση στο σπίτι τους. Και αυτά τα προβλήματα εντείνονται ακόμα περισσότερο με τις χιλιάδες πληστηριασμούς που γίνονται όλο τον προηγούμενο χρόνο και συνεχίζονται, οι οποίοι πληστηριασμοί, όπως δείχνουν όλα, μετατρέπονται σε εξώσεις. Εξώσεις κατοικιών σε μονογονεϊκή οικογένεια, με την κόρη να είναι άνεργη στον κλάδο του τουρισμού επιστημισμού, με τη μάνα να έχει προβλήματα υγείας. Χρειάζεται αυτό που έγινε και σήμερα εδώ, με παρέμβαση συντό βάλιου, ώστε να μην γίνει καμία έξωση και με διακανονισμό να λυθεί το όποιο πρόβλημα, με τα σωματεία και τους φορείς, αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα που στέλνουν, κανένα σπίτια σε ασχέρια τραπεζίτη, κανένας μόνος του σε αυτά τα ζητήματα όλα. Σε αυτή τη λογική χρειάζεται και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης να πάρει καταδικαστική απόφαση για αυτά τα φαινόμενα και να δει πώς θα μπουν μπροστά οι κάτοικοι, όλοι οι φορείς της περιοχής, να αντιδράσουν, και σαν λαϊκή συσπήρωση θα θέσουμε αυτό το θέμα για την οικογένεια που ζει στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.